gotten to know a girl. She gets what she wants all the time, 'cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind, but you don't mind, 'cause she's an uptown, get around, anything goes, a girl. A girl. She's a hardcore candy store. Give me some more, girl. A girl. She'll make you take her to the club, but then she leaves with her friends. She likes to stay late at the party, 'cause the fun never ends. And all her clothes are on the floor, and all your records are scratched. She's like a one way ticket, 'cause you can't come back. Say, yeah, you want her, but she's so mean. Και πάμε λοιπόν στο BMX. BMX και Flatland. Τι ακριβώς είναι το Flatland, θα μας πούνε οι δύο τιτάνες του ελληνικού BMX και όχι μόνο. Γελάνε. Έχουμε από τα αριστερά μου τον Αλέξη Αλεξανδρίδη από τη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνας. Γεια σου, Αλέξ. Γεια χαρά. Και τον φίλο μας τον George Kikos, ο οποίος ήρθε all the way από την Αθήνα για να έχουμε μια άτυπη κόντρα. Είσαστε πάρα πολύ καλή φίλη με τον Αλέξ. Βέβαια. Γεια χαρά και από μένα. Θα δούμε στην πορεία τι είναι αυτό που κάνουμε. Πάνω στο ποδήλατο. Πάνω στις δύο ρόδες λοιπόν. Είναι μια μορφή άσκησης η οποία προσφέρει σίγουρα χαβαλέ, να το πούμε λαϊκά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σπορ και σχετικά κίνδυνο το flatland. Το λέω εγώ τώρα απ' έξω που δεν ξέρω και πολλά. Αλέξ, πες μου τώρα τι είναι το flatland στο BMX, με δύο λόγια. Προσωπικά για μένα το BMX flatland είναι το πάθος μου. Ασχολούμαι από το 1995. Θα έλεγα είναι μια ψυχοτεχνική δραστηριότητα. Απαιτείται πολύ καθαρό μυαλό, επιμονή, υπομονή, να τελειοποιήσει κάποιο κόλπο. Τώρα το τελευταίο χρόνο έχω βγάλει τα φρένα μου και είναι τόσο εφιστικό όσον αφορά την επανάληψη του κόλπου, γιατί είναι εντελώς διαφορετική από το θέμα αίσθησης. Εδώ έρχεται η υπομονή που λέγαμε. Εδώ έρχεται η φοβερά μεγάλη υπομονή και καθαρό μυαλό, σωματική δυναμική, δηλαδή όλο το πακέτο πρέπει να είναι θετικό όσον αφορά άμα θέλεις να εξελιχθείς. Γιατί άμα θέλεις να εξελιχθείς, μπορεί να πας στην ποδήλατο, να κάνεις μια βόλτα στην παραλία, να πας σπίτι σου και να πεις αυτό ήταν. Απλά το break, λες, το flatland, είναι η εξέλιξη, δηλαδή εν έτη 2013 το 95% flatland σε όλο τον κόσμο κάνουν χωρίς φρένα. Λες τόση ώρα, επειδή εσύ γνωρίζεις καλά το αντικείμενο, ότι είναι η αγάπη σου, είναι η ψυχή σου, είναι τα πάντα για σένα, το τέτοιο. Είναι το πάθος μου. Θα το κάνω όσο ζω και περπατάω, θα κάνω flatland. Δεν περπατάς, τσουλάς. Πάμε στον Κίκο να μας πει όμως ακριβώς για τον πολύ τον κόσμο τι είναι το flatland, τι ακριβώς κάνει το, τι κάνετε δηλαδή με τα ποδήλατα αυτά τα ειδικά. BMX Flatland είναι για μένα και πάλι είναι τρόπο ζωής, είναι όλη μου ζωή. Ζω και αναπνέω με το BMX. Μου δημιουργεί πλέον και ψυχολογικά, διότι αν δεν ολοκληρώνω κάποιο κόλπο, είμαι τόσο πεινηματάκι που θα κάτσω να το ολοκληρώσω. Όσο για τα μάτια των απ' έξω που δεν γνωρίζουν την αυτοείδος, είναι πάνω σε ένα ποδήλατο που βλέπει κάποιον που κάνει κάποια διάφορα πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα να τα βλέπει στις συνθήκες που ζούμε στην Ελλάδα. Ενώ έξω είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το άθλημα, αλλά για τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό. Flatland είναι κόλπα πάνω στο ποδήλατο σε μία ρόδα, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, δηλαδή χορεύεις πάνω στο ποδήλατο. Θέλω να μου περάσεις ένα μήνυμα στα παιδιά που σε παρακολουθούν, σε έχουν σαν ίνδαλμα, όπως και τον Κίκο. Δηλαδή είστε δύο πολύ δυνατοί αθλητές με διακρίσεις και στο εξωτερικό και είσαστε role model. Καλός ή κακός, δίνετε το παράδειγμα στην νεολαία. Τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά που σε βλέπουν? Εγώ είμαι ανοιχτός σε κάθε νέο μικρό παιδί το οποίο αγαπάει το BMX Flatland, να τον μάθω τους τρόπους να ανέβει σιγά σιγά τα σκαλοπάτια
και να το αγαπήσει πραγματικά, γιατί αξίζει κάποιος να αγαπήσει πραγματικά αυτό που ονομάζεται BMX Flatland. Άλεξ, πού μπορεί να σε βρει κάποιος στο ίντερνετ, στο Facebook, μια διεύθυνση να δώσουμε, mail? Φυσικά, στο Facebook είμαι ως Άλεξ Αλεξανδρίδης. Έχω και ένα blogspot, εκ των οποίων θα βρείτε το link από εκεί μέσα. Έχω το email μου κλπ. Είμαι ανοιχτός σε όποια πρόταση από μικρό νέο παιδί, είμαι διαθέσιμος. Και ήδη παλιότερα ασχολιόμουν, έκανα μαθήματα σε μικρά παιδιά. Για περίπου ένα χρόνο αυτό γινόταν εν έτη 2005. Πήγαινε πολύ καλά, αλλά δυστυχώς λόγω διαφοροποίησης κάποιων πραγμάτων πάγωσε λιγάκι. Αλλά είμαι ανοιχτός σε οποιονδήποτε θέλει να, είτε κοπέλα είναι, είτε αγόρι είναι, είτε παιδάκι είναι, είτε μεγάλος είναι. Δεν έχει σημασία η ηλικία, σημασία έχει να το αγαπάει πραγματικά μέσα από την καρδιά του και θα το εξελίξει αυτόματα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αυτό είναι. Κοπέλες, Κικό. Κοπέλες κάνουν, αλλά μετρημένες στα δάχτυλα. Αλλά εντάξει, εξωτερικό κάνουν, Ελλάδα κάνουν, βέβαια και μια Θεσσαλονικιά. Η κοπέλα σου. Ναι, κάτω έχει αρχίσει τώρα κάνα εξάμηνο. Προχωράει. Πώς θα πάει? Καλά, αλλά εντάξει, έχει επιλέξει κάτι δύσκολο, το έχει καταλάβει. Σιγά σιγά πιστεύω να έχει κάποια. Είσαι καλός δάσκαλος. Είσαι καλός αθλητής. Είσαι καλός δάσκαλος. Βέβαια, εννοείται είμαι καλός δάσκαλος. Τι λες, κάτι θα το κάνει. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να είναι ένας καλός αθλητής να είναι και καλός δάσκαλος. Εντάξει, σίγουρα, αλλά όχι όταν λες κάποιο εύκολο κόλπο να ξεκινήσει κάποιος, πιστεύω το απορροφάει και θα το μάθει. Γιατί έχει και μια δυσκολία τώρα μια γυναίκα να ξεκινήσει flat. Αλλά στο εξωτερικό εντάξει, κάνουν πάρα πολλές κοπέλες αυτού το είδος του BMX Flatland. Εσένα πού μπορούμε να σε βρούμε? Στο Facebook μου όχι ο Αλέξης, έχω blogspot. Του Facebook μου σελίδα είναι George Kikos. Επίσης το site μου blogspot.blog.georgekikos. Μέχρι την επόμενη φορά, όλα θα πάνε καλά.